Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε για έναν τύπο του σώματος και του αίματος του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη που υπάρχει και συγκεκριμένως στον Ισαΐα, στο έκτο κεφάλαιο. Ήθελα απόψε στη συνέχεια να αναφέρω έναν άλλον τύπο του σώματος και του αίματος του Χριστού πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, διότι κάθε τι το οποίο είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο της Καινής Διαθήκης έχει προτυπωθεί και στην Παλαιά Διαθήκη. Το απόψινο είναι εκείνο που ξέρουμε όλοι, που λέγεται μάνα. Το μάνα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού από την Παλαιά Διαθήκη. Και όπως έτρεφε εκείνους τότε, όταν βγήκανε από τη δουλεία του Φαραώ, διά της θαλάσσης, και όδευσαν 40 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας, έτσι ακριβώς θα πρέπει να τρεφόμεθα κι εμείς όταν διερχόμεθα δια της θαλάσσης του βαπτίσματος και εφόσον υπάρχουμε στον κόσμο τούτον μέχρι που θα περάσουμε για τη γη της Επαγγελίας, δια των Παράδεισων. Το μάνα εδόθη εις απάντηση ενός γονγισμού των Εβραίων. Οι Εβραίοι εγόγγισαν εναντίον του Θεού και του Μωσέως, διότι όταν τους πήρε από την Αίγυπτο τους απείλαξε μεν από τη δουλεία, όμως δεν απειλάγησαν από την κακοπέραση. Διότι φανταστείτε τώρα 3 εκατομμύρια κόσμο, φανταστείτε γέροντας, μητέρας, παιδιά, να βαδίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Φανταστείτε πως δύσκολα ήταν για αυτούς τα πράγματα. Και σε μια στιγμή αδιαφόρησαν το ότι ελευθερώθησαν, και μάλιστα θαυματουργικό. Ξέχασαν το θαύμα που τους έκανε και τους έβγαλε από τα χέρια του Φαραώ. Ξέχασαν το θαύμα ότι όλη η Αίγυπτος είχε και από ένα νεκρόν το βράδυ εκείνο που αυτοί έφευγαν και αυτοί δεν είχαν κανέναν. Ξέχασαν ότι τους πέρασε αβρόχης ποσί από την Ερυθρά θάλασσα και έκανε υδάτινο φράγμα και φύσησε μάλιστα και ανατολικός άνεμος βοριάς, όπως λέμε, και δεν βράχηκαν ούτε λασπώθηκαν κάτω από πούτα τους που πέρασαν από μέσα. Αυτά τα ξέχασαν, ότι για να κάνει τόσα θαύματα μια σειρά ολόκληρη ο Θεός κάποιο απότερο λόγο είχε και θα έπρεπε να υποφέρουν αυτό το λίγο, αυτό το υστέρημα που υστερήθησαν τα κρέατα φερυπίν, που υστερήθησαν τα καλά φαγητά, όπως τα λέγουν αυτοί, που μερικές φορές ομιλούν για πράσα και για κρεμμύδια, που αν μπορούν να θεωρηθούν καλά, όταν πρόκειται το καζάνι να κάνει κρέας, κάτι πάει και έρχεται. Αλλά όταν μιλάς για πράσα και για κρεμμύδια, ότι είχες στην Αίγυπτο και προτιμούσες εκεί να κουβαλάς πυλοφόρη και να κόβεις πλήθες και δεν σου αρέσει τώρα εδώ που είσαι ελεύθερος, έστω και αν τρως κάτι κατώτερο, δεν δικαιολογείται αυτό. Εν τούτοις των γονγκισμών αυτών ο Θεός δεν τους τον ετιμώρησε, παρακάτω τους τιμώρησε για κάποια άλλη αιτία, αλλά τους ετιμώρησε δηλαδή με έναν τρόπο δια του αγαθού. Τους έκανε να ντραπούνε δηλαδή, αν ντράπησαν. Διότι ο Θεός νικάει πάντοτε, όπως λέει και σε εμάς, με το αγαθό το κακό. Δεν δίδει κακό στο κακό, νικάει εν το αγαθό το κακό. Αυτά τα περιστατικά όποιος θέλει να τα βρει με ησυχία του στο σπίτι του θα τα αναζητήσει στην Έξοδο στο 16ο κεφάλαιο. Αυτό το 16ο κεφάλαιο θα διαβάσει και εκεί μέσα θα δει τις λεπτομέρειες γύρω από το δόσιμο αυτό του μάνα, όπως τα λέγαμε,
και γενικά τι το αυτό, ποια ήταν η συνταγή, πώς να το χρησιμοποιούν και τα τι αυτά. Απήραν δε λέγει εξελίμ και ήθωσαν πάσα συναγωγή Ιών Ισραήλ εις την έρημον Σιν, ο εστί αναμέσων Ελίμ και αναμέσων Σινά. Όλο το πλήθος λέει το Ισραηλιτικό ανεφόρησεν εκ της Ελίμ και ήλθε στην έρημον Σιν, η οποία βρίσκεται μεταξύ Ελίμ και Σινά. Τη δε πέντε και δεκάτη ημέρα το μηνύ το Δευτέρο εξελιγηθώτων αυτών εκ της γη της Αιγύπτου διεγόγγιζε πάσα συναγωγή Ιών Ισραήλ επί Μωσήν και Αρών. Εκεί λέει κατά τη 15η ημέρα του Δευτέρου μηνός από την ημέρα της Εξόδου εκ της Αιγύπτου όλο το πλήθος των Ισραηλιτών εγόγγιζεν κατά του Μωσέως και κατά του Αρών και είπαν προς αυτούς τον Μωσή και τον Αρών: όφελον απεθάνομεν πληγέντες υποκυρίου εν Αιγύπτο, όταν εκαθίσαμε επί των Λεβίτων των Κρεών και ισθύομεν άρτους εις πλεισμονήν, ότι εξηγάγεται ημάς εις την έρημον ταύτην, αποκτείνε πάσαν της συναγωγήν ταύτην εν ερήμου. Προτιμότερο, λέει, ήτανε να είχαμε να αποθάνει στην Αίγυπτο και κοντά στα καζάνια με το κρέας και με το ψωμί που χορταίναμε, παρά να πεθάνουμε εδώ στην έρημο από την πείνα εξαιτία ημών που μας φέρατε εδώ. Έτσι εξεφράστησαν τους οδηγούς των, τους ανθρώπους βέβαια τους οποίους είχε στείλει ο Θεός να τους οδηγήσει. Η απάντηση τώρα στο σημείο αυτό εκ μέρους του Κυρίου είναι η εξής. Είπε δε Κύριος προς Μωσήν: ιεδού εγώ ή ο ημίν άρτους εκ του ουρανού, και εξελεύσεται ο λαός και συλλέξουσι το της ημέρας την ημέρα, όπως πειράσω αυτούς ή πορεύσονται το νόμο Ιού, λέγει το κείμενο. Δηλαδή ο Κύριος είπε προς τον Μωσή: ιδού εγώ βρέχω προς ημάς άρτους εκ του ουρανού. Το μη δεν ζητούνε, θα τους ρίξω εγώ από τον ουρανό ψωμί. Ο Ισραηλιτικός λαός θα εξέλθει από τα σκηνάς του και θα συλλέξει εκάς την ημέρα το αρκετόν διαστήν, όσο χρειάζεται ο καθένας για κάθε ημέρα. Δεν θα κάνει και πω για αύριο. Η διαταγή μου αυτή δίδεται ή να δοκιμάσω αυτούς εάν συμμορφωθούν σύμφωνα με την εντολή μου ταύτην ή όχι. Να δω, θα μου έχουν εμπιστοσύνη να μαζέψουν μόνο για σήμερα και να μην μαζέψουν και για αύριο. Τους επείρασε στο σημείο αυτό. Και έστε τη ημέρα τη έκτη και ετοιμάσουσι εάν συνέγωση και έστε διπλούν ο εάν συναγάγωση το καθημέραν εις ημέραν. Την Παρασκευή όμως θα συλλέξουν δύο μερίδια για να έχουν και για το Σάββατο. Η προμήθεια αυτή θα είναι διπλή εκείνη της ημέρας, την οποία θα κάμωσει κατά τα άλλα ημέρα. Αν σήμερα μάζεψαν ένα κιλό το κεφάλι, αύριο την Παρασκευή θα μαζέψουν δύο για να έχουν και για το Σάββατο, διότι το Σάββατο δεν επρόκειτο να ρίχνει ο ουρανός μάνα. Και είπε Μωσής και Αρών προσπάσαν την συναγωγή Ιών Ισραήλ: εσπέρας γνώσεστε ότι ο Κύριος εξήγαγε ημάς εκ της Αιγύπτου. Ελάτε, λέει, να σας πω ότι δεν βγήκαμε μοναχοί μας από την Αίγυπτο, κάποιος άλλος μας έβγαλε και θαυματουργικός μάλιστα. Το πρωί δε όψεστε την δόξα Κυρίου εν το εισακούσε των γογγισμών ημών επί το Θεό ημείς, δε τίεσμεν ότι διαγωγίζεται καθημών. Αύριο, λέει, το πρωί θα δείτε τη δόξα του Κυρίου, διότι ο Κύριος ήκουσε τον γογγισμό σας εναντίον. Ημείς τι είμεθα για να γογγίζεται εναντίον ημών? Να γογγίζεται εναντίον εκείνου που και εμείς είμαστε δούλοι και απεσταλμένοι του.
Όμως δεν είναι σωστό, γιατί έπρεπε να λάβετε υπόψη σας ότι θαυματουργικό σας απείλαξε από δουλείαν 400 ετών. Εν πάση περιπτώσει. Και είπε Μωσής, εν το διδώνε Κύριον ημίνες πέρας, κρέα φαγή και άρτους το πρωί εις πλημμονήν, δια το εισακούσε Κύριον των γονισμών ημών. Θεός λέγει, απόψε θα σας δώσει κρέας και το πρωί θα σας δώσει ψωμί. Κρέας τώρα, πού να δώσει σε 3 εκατομμύρια κόσμο. Εν τούτης. Όν εμείς διαγωγίζεται καθημών, εμείς δε τι εσμέν, ούγαρ καθημών εστί ο γωγισμός ημών, αλλά κατά του Θεού. Ο Θεός λέει θα σας δώσει και να μην γωγίζετε πλέον κατά ημών, αν έχετε πει κατά του Θεού, αλλά να προσέχετε όμως. Είπε δε Μωσής προς Αρών, υπόν πάσα συναγωγή ιών Ισραήλ, προσέλθετε εναντίον του Θεού. Ισακήκω εγάρ των γωγισμών ημών. Ημίκα δε, ελάλη Αρών πάση συναγωγή ιών Ισραήλ, επεστράφησαν εις την έρημο και η δόξα Κυρίου όφθη εν Εφέλ. Ο Μωσής λέει, είπε στον Αρών, είπε στο λαό το πλήθος των Ισραηλιτών να πλησιάσουν ενώπιον του Κυρίου, διότι ήκουσε τα παραπονά του. Όταν δε ο Αρών ομίλει προς το πλήθος, εγίνησαν και είδαν την Εφέλη, που δια την Εφέλη πάντοτε ο Θεός ομιλούσε ό,τι είχε να πει, τόσο στο Μωσή όσο και στους Ισραηλίτες. Είδαν ότι είναι παρόν. Και ελάλησε προς Κύριον ο Κύριος προς Μωσήν λέγω, εισακήκωνα των γογγισμών των ιών Ισραήλ. Λάλησον προς αυτούς λέγω, το προς εσπέρας έδεστε κρέα και το πρωί πληστήσεστε άρκον και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος ημών. Επί το απλούστερο, ο Κύριος ελάλησε προς τον Μωσήν λέγω, ήκουσα το παράπονον των Ισραηλιτών. Είπε προς αυτούς το εξής, κατά το εσπέρας θα φάγετε κρέας και κατά το πρωί θα χορτάσετε από άρτους. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Έγινε το δε εσπέρα και ανέβη ορτιγομήτρα και εκάλυψε την παρεμβολή. Το πρωί έγινε το καταπαδωμένη στη δόσου κύκλο της παραμβολής. Δηλαδή, ευράδιασε λέγει την ημέρα εκείνη και ήλθαν τα ορτίκια τόσο πολλά ώστε εσκέπασε την κατασκήνωση των Ισραηλιτών. Φανταστείτε όλο τον κάμπο εκείνο, τον καταβλισμό των 3 εκατομμυρίων ανθρώπων, το κατέκλυσε νέφος από ορτίκια και μάζεσαν όσα ήθελαν, πήγαιναν επισφαγή δηλαδή. Όχι βοδινό, όχι κατσίκα ή πρόβατο ή αρνή, ορτίκια τους έδωσε, ορτίκια. Κατά δε την πορεία με την πτώση της δόσου γύρω της κατασκηνώσεως, όλος ευνηδίος εφανίζεται επί της ερήμου λεπτόν τι ως πάγωσε πάνω στη γη και ιδού επί πρόσωπον της ερήμου λεπτόν ως οικόριον λευκών, ως υπάγος επί της γης. Ένα πράγμα σαν χιόνι ψηλό, σαν τραχανά, σαν κούλιαντρο λευκό, και ήταν γεμάτο το μέρος που υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί. Ειδώντες δε αυτό οι είπαν έτερος το εταίρο, τι έχει τούτο, ού γαρίδησαν τι είναι. Είπε δε Μωσής αυτής, ούτως ο άρτος ον έδεκε Κύριος ημίν φαγήν. Αυτός είναι ο άρτος, αυτό είναι το ψωμί που παρεπονέθηκε και δίδει ο Κύριος σε μας για να φάμε. Αυτό το μάζευαν και το τρίβαν σε μήλους όπως τα λέγαμε και το φτιάχνανε και είχε μία αγγελική γεύση, είχε μια γεύση σαν λαγάνα με μέλι, ωραιοτάτη γεύση, δηλαδή ήταν κάτι που δεν του λείπαν τα συστατικά, εφόσον ήταν κάτι που το Πνεύμα το Άγιον το έφτιαχνε, ήταν δυνατόν
να μην είχε τη γεύση που θα ήθελε ο άνθρωπος, να μην είχε το θρεπτικό και τα πιάστα. Αυτό βέβαια το ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και ξέρετε τι λέει. Κατά αναλογία τη γεύση ως ενός και κάστου έδιδε αυτός ο άνθρωπος, όπως το θέλει ο καθένας. Έτσι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Είναι βέβαια αυτό μια απάντηση πιο κάτω. Σε ένα άλλο βιβλίο των Αρτιμών, στο 21ο κεφάλαιο, εκεί που αναφέρεται που εγώγησαν εναντίον αυτού του άρτου που τους έδωσε ο Θεός και τον κατήγγυλαν τον Θεό ότι είναι λαθρός ο άρτος τούτος και τον αηδίασε η ψυχή των. Και έγιναν αιτία να βγούνε τα φίδια και να τους δάκνουν και να αποθάνουν πολύ. Που τότε παρακάλεσε όμως εις όπως φέρετε το Θεό να άρει τους όφης. Και ο Θεός του έδωσε τον όφην επί του ξύλου και του είπε δεν του σηκώνω τους όφης. Τι σου προκαλέσατε. Θα σας δώσω όμως ένα φάρμακο. Και αυτή έναν όφην χαλκούν επί του ξύλου θα τον βάλει στην πεδιάδα και όποιος δάκνεται εκ του όφεως δεν θα δηλητηριάζεται. Δεν θα αποθνήσει άλλα θα ζει όταν επιβλέπει τον όφην αυτόν τον χαλκούν. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε ερχόμενος εδώ στον κόσμο που διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Και καθώς ύψωσε Μωσής τον όφινε διερήμο, ούτω δι ύψωθήνε ο Υιός του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Ναι. Τούτο το ρήμα, ο συνέταξε Κύριος συναγάγεται από αυτού έκαστος εις τους καθήκοντας, γομόρ κατά κεφαλήν, κατά αρθιμών ψυχών ημών, έκαστος συν τη συστηνή ημών συλλέξατε. Δηλαδή, ο Κύριος λέει διέταξε το εξής. Συλλέξατε εξ αυτού του λευκού που υπάρχει του πράγματος εξ ημών το ανάλογον δια τους ειδικούς του. Εάν μια οικογένεια έχει τρία άτομα, να συλλέξει για τρία άτομα. Τους είπε να συλλέξουν από ένα γομόρ. Το γομόρ είναι ένα μέτρο μετρήσεως που είχαν αυτοί τότε που είναι γύρω στα 3 κιλά περίπου. Τόσο επέτρεπε για τον καθέναν την ημέρα. Αν είχε τρεις, θα συλλέξει 3 γομόρ. Εάν είχε 6, 6 γομόρ, 10 γομόρ, 1 γομόρ, κατά αναλογία των προσώπων που είχε στη σκηνή. 3 περίπου κιλά κατά άτομων θα συλλέγει και ποσόν ανάλογων του αριθμού των ανθρώπων του, οι οποίοι μένουσαν στην αυτήν σκηνή. Επίησε δε ούτως οι Ισραήλ και συνέλεξαν ότο πολύ και ότο έλατον. Έτσι λέει έκαμαν οι Ισραηλίτε και συνέλεξαν άλλος πολύ και άλλος ο λίγον. Μετρήσαν δε του δοχείου το οποίο εφόρει περίπου 3 κιλά το συλλεγέν εύρον, ότι και ο πολύ συλλέξας δεν είχε συλλέξει περισσότερο των 3 κιλών κατ' άτομον, και ο συλλέξας ο λίγον δεν είχε ο λιγότερον των 3 κιλών. Και μετρήσαντες λέει γόμορ ούκε πλεώνασεν ο το πολύ και ο το έλατον ούκε λιτώνησεν, έκαστος εις καθήκοντας καθεαυτό συνέλεξαν. Πήρανε λέει χωρίς να έχουν μέτρο ανάλογο και πήγαν ορισμένο στη σκηνή. Όταν όμως και αυτοί που είχαν πάρει λιγότερο το μέτρησαν, το βρήκαν σωστό λέει με το γόμορ. Και όλος που είχε πάρει περισσότερο το μέτρησε και το βρήκε σωστό με το γομό. Ξέρετε τι μάθημα είναι αυτό. Μεγάλο μάθημα. Είναι για μια απάντηση για εκείνους που παραπονούνται διότι ο πάτερ δεν τους έδωσε πολύ θεία κοινωνία. Δεν είδανε τίποτα, με ένα μικρά γραμματάκι. Και ολόκληρο το πρόσφορο να το μεταβάλει σε σώμα Κυρίου και να το δώσει, το ίδιο Χριστό θα πάρει, σε εκείνον θα τον πάρει μέσα ψυχουλάει και τόσο δά. Αλλά διότι οι πατέρες μας δεν προσέχουν και μας λένε μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού σώμα και αίμα Χριστού και δεν μας λένε το σώμα και το αίμα του Χριστού, εμείς λέμε λίγο μου έδωσε από το σώμα του Χριστού, δεν μου τον έδωσε ολόκληρο το Χριστό. Πόσο πρέπει να είναι μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα ολόκληρον των Χριστών.
Οσοδήποτε μικρό κι αν είναι, όσο λίγο κι αν είναι, και όσο πολύ κι αν είναι, ένα κύριο παίρνει. Ολόκληρο τον κύριο τον παίρνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεταξύ μας απόψε ένας αδελφός, ο οποίος το είχε ως ερώτημα αυτό, τον εαυτόν του. Πώς είναι δυνατόν, πώς γίνεται ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο εστιόμενος και ουδέποτε καταδαπανόμενος. Πώς είναι δυνατόν από το ίδιο εκεί πέρα κομμάτι που παίρνουμε να παίρνει ο καθένας Χριστόν. Και συγκατέβει ο Κύριος στην αδυναμία του και του το έδειξε. Και έβλεπε ότι καθήν στιγμή ο ιερέας με την Αγία Λαβίδα έφερνε μέσα από το Άγιο Ποτήριο και έκοπτε, αυτό το λίγο που έκοπτε γινότανε ένα παιδί επάνω στην Αγία Λαβίδα με τα οπίθια του μέσα στη Λαβίδα και την έδινε στον πιστόν. Ήρθε το άλλο, ξαναέκοβε άλλο. Έβλεπε λοιπόν ότι το άλλο που έκοβε ξαναγινόταν ένα άλλο παιδί με τα οπίθια του πάλι προς τον ιερέα, έβλεπε και τα οπίθια προς τα εδώ και το έδινε στον άλλον. Και έδινε στη συνέχεια. Και του απέδειξε ότι ολόκληρο τον Χριστό τον λαμβάνει ο άνθρωπος όταν κοινωνεί. Γι' αυτό και στην Παλιά Διαθήκη υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό που είναι σχετισμένο με τον Αμνών του Πάσχα, που είχε δώσει εντολή αν ενθυμίστε εκεί πέρα τον Αμνών, τον οποίον έκαναν 8 εμπειροί ψητών, όχι βραστών ούτε ομών. Είχε δώσει εντολή να μην βόβονται ούτε τα πόδια ούτε τα εντόσια να βγαίνουν ούτε το κεφάλι. Ολόκληρος όπως είτε ο Αμνός ευσύνετο. Διότι όταν κοινωνεί ο άνθρωπος δεν κοινωνεί μέρος από τον Αμνόν του Θεού, κοινωνεί ολόκληρον τον Αμνόν του Θεού, με σπλάχνα ή κυρμόν, με κεφαλήν, με φόδα, με χείρας κλπ. Και αν ένα αρνί θέλει να το σουβλήσουμε από το κεφάλι, όπως το βάζουμε στη σούβλα μέχρι τα πόδια, και τη σκώσουμε τη σούβλα ορθία και του ανοίξουμε τα μπροστινά πόδια, θα δούμε ότι είναι ο Χριστός σταυρωμένος. Άνοιξε του αρνιού τα μπροστινά του πόδια στη σούβλα που το είσαι όρθιο, θα είσαι το κεφάλι του, είναι ο Χριστός ολόκληρος. Αυτό διδάσκει εδώ και ας το προσέξουν ορισμένοι. Τώρα βέβαια εμείς θέλουμε όλα να τα ικανοποιούμε. Θα ήθελα να είναι και μεγάλο το μέρος. Αλλά όταν είναι πολλοί αυτοί που θα κοινωνήσουν, πώς είναι δυνατόν να δώσει σε όλους από ένα κομμάτι μεγάλο? Θα έπρεπε να έχει δεν ξέρω πόσο, ένα κιλό με τους ιός για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό δίνει οσοδήποτε και αν δώσει λίγο, μέσα εκεί υπάρχει ολόκληρος ο Χριστός. Αυτό διδάσκει εδώ. Ότι και αυτοί λέει που μάζεσαν περισσότερο, στο ακριβές ευρέθηκαν. Και αυτοί που μάζεσαν λιγότερο, στο ακριβές ευρέθηκαν. Ποιος αυτός το κατέβασε και ποιος αυτός το ανέβασε? Αυτός που έφτιαχνε τον τύπο για να διδάξει εμάς την αιωνιότητα. Είπε δε Μωσής προς αυτούς, μη δεις καταλυπέτω από αυτού εις το πρωί. Να μην αφήσει κανένας, λέει, εξ αυτού για την επομένη ημέρα. Ό,τι γίνεται σε μία λειτουργία, όλο εστίεται στη λειτουργία εκείνη. Ή από τους πιστούς ή από τον ιερέα έπειτα που καταλύει το ποτήριο. Αυτό τούτο εγένετο και δια των Αμνών, αν ενθυμίστε. Δεν θα μείνει τίποτα, λέμε, αυτό το πρωί. Αν μείνει κάτι, θα το κάψετε στη φωτιά. Δεν θα μείνει υπόλοιπο. Αυτό τούτο συμβαίνει και εδώ. Θα το καταλύσετε, λέει, ολόκληρο και δεν θα μείνει μέχρι το πρωί. Και ούκ οίκουσαν Μωσή, αλλά κατέλειπον την έσα από αυτού εις το πρωί. Ορισμένοι όμως άφησαν υπόλοιπο. Όπως και ορισμένοι μάζεσαν περισσότερα γομόρο. Με την σκέψη ότι πιθανόν να μην ήρθε αύριο και τι θα γίνουμε. Και εξέζεσαι σκόλικας και επόζεσαι και επικράμφη επ' αυτής Μωσής. Δηλαδή, δεν τύχουσαν την έστω Μωσή και αφήκαν τι εξ αυτού δια την επομένη ημέρα. Αυτό έβγαλε σκουλίκια και ευρώμησε.
Όμως εις επικράτει εκ της πράξεως ταύτης. Και συνέλεξαν αυτό πρωί έκαστος το καθήκον αυτό. Η νίκα δε διεθέρμανον ο ήλιος επίκετο. Σκονώσατε πρωί με τη δροσιά και εμάζευαν ο καθένας το αναγκαίο. Διότι όταν παρουσιάζεται ο ήλιος, έλειωνε όπως λιώνει το πρωί η πάχνη που λέμε, ή όπως λιώνει η χιόνι όταν βγαίνει ο ήλιος. Εχάνεται. Όσοι προλάβαναν, μάζευαν. Όσοι για τον Α ή Β λόγο δεν ήθελαν να σηκωθούν, να χαλάσουν το χουζούρι τους όπως θα λέγαμε, θα έμεναν ασφαλώς μυστικοί ή θα έτρωγαν από κάποιον άλλο. Εγένετο δε τη ημέρα τη έκτη, συνέλεξαν τα δέοντα διπλά, δύο γομόρτο ενή. Εισήλθωσαν δε πάντες οι άρχοντες της συναγωγής και ανήγγυλαν Μωσή. Κατά την έκτη λέει ημέρα, η έκτη ημέρα είναι η Παρασκευή, είναι το Σάββατο. Εμείς έχουμε έκτη σήμερα το Σάββατο, διότι αρχίζουμε από τη Δευτέρα. Πάμε ψέματα δηλαδή. Η Δευτέρα λέει, είμαι Δευτέρα εγώ. Εμείς την κάνουμε πρώτη της εβδομάδας. Πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή. Η Δευτέρα το λέει η Δία ότι είναι Δευτέρα. Η Τρίτη εγώ λέει, είμαι Τρίτη εγώ. Εσύ πώς σε λένε, εγώ είμαι Τετάρτη. Εσύ Πέμπτη, Παρασκευή είναι η Έκτη. Λοιπόν, κατά την έκτη ημέρα συνέλεξαν το ανάλογο ποσόν διπλούν. 5-6 κιλά δηλαδή τώρα ο καθένας έπρεπε να μαζέψουν, να συλλέξουν για να έχουν και για την άλλη μέρα. Μετέβησαν στο Μωσή και ανήγγυλαν τούτο εις αυτόν. Και είπε Μωσής προς αυτούς, «Ή τούτο το ρήμα εστίο ελάλησε Κύριος, Σάββατα ανάπαυσης Αγία το Κύριο αύριον. Όσα αν πέσετε, πέσετε. Και όσα αν έψετε, έψετε. Και παν το πλεονάζον καταλείπατε αυτό εις αποθήκην εις το πρωί». Δηλαδή, όσα έχετε να ζυμώσετε, ζυμώσετε σήμερα. Όσα έχετε να ψήσετε, ψήσετε τα σήμερα. Τα άλλα αφήσετε εις την αποθήκη μέχρι τις πρωίες της επομένης. Το Σάββατο δεν έρεχνε εμάνα. Αργούσε ο ουρανός. Όταν ο ουρανός δεν δουλεύει, αργεί. Εμείς οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουμε κατά την ημέρα της αργίας? Και εντούτοι, φανταστείτε πόσο ανάποδα, πόσο αντίθετα με τον τρόπο το δικό μας εμείς έχουμε τη γνώμη ότι πολλαπλασιάζουμε αν καταστρατηγήσουμε και την Κυριακή και την εορτή κλπ. Ο Θεός δεν μας έχει αλυκίσει. Έχει δώσει τα περισσότερα σε εμάς και έχει κρατήσει το τίποτα για τον εαυτό. Όπως σε παραδείγμα τη μέσα στον παράδεισο. Τι ήταν οι εντολές? Ου κλπ. Ένα μη είχε. Και 999 ναι. Έτσι δεν είναι? Εδώ δίνει όλη την εβδομάδα στον άνθρωπο και κρατάει μια Κυριακή δική του. Δίνει 168 ώρες στον άνθρωπο την εβδομάδα. Δεν δικαιούται μια ώρα της 168. Και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος δεν θέλει. Και αν αναζητήσετε στην παλιά ζωή, γιατί πολλοί με καταλαβαίνουν τώρα, γιατί τους έβανε ο διάβολος και δουλεύα την Κυριακή, πλένα την Κυριακή, σιδερώνα την Κυριακή, δεν τα προλαμβάνα και θα κάνει Κυριακή το πρωί. Όχι από το μεσημέρι και έπειτα. Έχουμε γήπεδο έπειτα, έχουμε υπόδρομο έπειτα, έχουμε ραντεβού έπειτα, έχουμε ταβέρνα μέχρι το πρωί, έχουμε χορό, έχουμε αραβώνες, έχουμε γάμ. Κυριακή το πρωί θα γίνουν αυτά. Έπειτα λένε όλοι εντάξει. Τώρα τα βλέπουν εκ των υστέρων και διερωτώνται και λέγουν. Πρέπει δεν είχαμε μάθει ότι ο πατέρας μου, σε παλιά σχολής βέβαια αυτό, είχε δώσει εντολή στη μητέρα μου και μαγείρευε το φαγητό της Κυριακής από το Σάββατο. Το Σάββατο την Κυριακή είχε εκκλησία, δεν ξέρω τι άλλο. Μαγείρεμα δεν είχε, ήταν μαγειρεμένο από το Σάββατο. Αυτό που κάνανε οι Εβραίοι τότε, εμαγείρευαν την Παρασκευή για το Σάββατο, διότι είχαν το Σάββατο αργία αυτή. Εμείς από τότε που ανέστη ο Χριστός μας έχουμε την Κυριακή αργία.
Αυτό που κάνανε οι Εβραίοι τότε, ενθυμούμε, το έκανε ο πατέρας μου. Δηλαδή βέβαια η υπόθεση αυτή που σας λέγω τώρα είναι 45 χρόνων, γιατί ο πατέρας μου έχει πεθάνει από το 1929. Εγώ ήμουν 13 χρονών παιδί. Θα ενθυμούμε όμως αυτά τα πράγματα. Παλαιοί άνθρωποι που είχαν πιάσει το θέμα, τα ενεργούσαν. Και μπορεί ο άνθρωπος να τα ενεργήσει. Αλλά δεν τα βάλαμε στο πρόγραμμά μας. Δεν σκεφτήκαμε στα σοβαρά ότι αυτά δεν είναι αστεία. Πόσο ο Θεός τα κάνει, πόσο τα ζητάει από τον άνθρωπο. Γι' αυτό είπε ο Πέτρος, υπογραμμών υπολυμπάνων είναι ατισύχνεση αυτού περιπατήσωμε. Άφησε λέει δρομάκι, άφησε μονοπάτι, άφησε αχνάρια που λέμε να πατήσουμε εκεί επάνω. Αλλά δεν θέλουμε, δεν το προσέχουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγένετο δε τη ημέρα τη εβδόμη λέει, εξήλθωσαν την έσεκ του λαού, συλλέξε και ούχ εύρον. Βγήκαν ορισμένοι εξυπνάκηδες όπως τα λέγαμε, παρότι ο Θεός είπε ότι αύριο δεν έχει, μαζέψετε από την Παρασκευή. Βγήκαν λέει να μαζέψουν, δεν βρήκαν. Μέγας Βασίλειος διδάσκει το εξής. Αυτοί για να βγούνε να μαζέψουν το Σάββατο, θα να πει ότι δεν έκαναν αυτό που τους είπε από την Παρασκευή. Δηλαδή δεν εμάζεψαν για να έχουν για αύριο. Και ήταν το μόνο το οποίο δεν σκουλίκιαζε. Όλο ό,τι μάζευαν την άλλη εβδομάδα με την σκέψη να έχω και για αύριο εσκουλίκιαζε. Αυτό όμως το οποίο είχαν για το Σάββατο, διότι ήταν εντολή του Θεού, δεν εσκουλίκιαζε. Αυτοί λοιπόν για να βγούνε να μαζέψουν το Σάββατο, πάνε να πει στο πακαμένε θα μας βρίξει αύριο. Και δεν εμάζεψαν. Είναι οι μωρές παρθένες. Μεγάς Βασίλειος λέει το εξής. Πρόσεξε λέει, να φροντίσεις να εμπορευτείς καθ' ώρα αν υπάρχει το παζάρι ανοιχτό. Όταν σταματήσει το παζάρι, δεν μπορεί να πας εσύ ούτε να πουλήσεις ούτε να αγοράσεις. Και το παζάρι, αγαπητοί μου, είναι η ανοχή του Θεού που μένουμε εδώ ο καθένας μας. Και διότι δεν γνωρίζουμε, σε έναν ανύποπτον χρόνο θα μπει το χέρι κατά κάποιον τρόπο να μας τραβήξει του κόσμου τούτου. Ανά πάσα στιγμή του ανθρώπου εδώ στον κόσμο είναι στιγμή εμπορίου και πρέπει να την εκμεταλλεύεται σωστά και επικερδώς. Εν τούτης όμως εμείς δεν πολιτευόμεθα. Πάντοτε πολιτευόμεθα ότι θα είμαι θα αύριο. Θα είμαι θα μεθαύριο. Θα πάω, θα κάνω. Μα θα θελήσει ο Θεός να σε αφήσει? Μήπως κάποιο συμβάν από τόσα τα έκτακτα που υπάρχουν γύρω μας σε αρπάξει εκ του κόσμου τούτου? Γιατί λοιπόν δεν πολιτεύεσαι ή γιατί δεν εμπορεύεσαι τον χρόνο σου αυτόν τίμια, ηθικά, ειλικρινά, εν μετανία, εν εξομολογήσει όπως το θέλει ο Θεός, για να είσαι εξασφαλισμένος ό,τι ώρα θέλει ας με καλέσει. Δεν είμαι θα λοιπόν λογική όσο λέμε ότι είμαι θα όσοι δεν προσέχουμε. Βγήκαν λοιπόν λέει αυτοί να βρούνε, μα δεν βρήκανε. Είπε δε Κύριος προς τον Μωσήν, «Εως κίνος ου βούλεστε εις ακούην τας εντολάς μου και τον νόμο μου? Μέχρι πότε θέλετε, λέγει, δεν θέλετε να υπακούετε εις τας εντολάς μου και τον νόμο μου?» Βρε ο Θεός ομιλεί και σου λέει αύριο δεν θα, και σου λέει σήμερα να το πάρεις εις διπλούς. Πώς τολμάς να σκεφτείς ότι έκαμε λάθος ή μπορεί να γίνει αλλιώς? Είναι εκείνοι που νομίζουν. Είναι εκείνοι που φαντάζονται. Εγώ νομίζω. Μα δεν νομίζω. Είναι εκείνοι που φαντάζονται. Δεν το φαντάζομαι. Είναι οι κάλπικες τράπεζες που εκδίδουν νομίσματα κάλπικα. Δεν περνάνε στην τράπεζα του Θεού. Θεός δεν έχει κανένα λόγο να μας γελάσει. Και κανένα λόγο να διορθώσει δίθεν ελλείψεις του. Δεν υπάρχει συμπλήρωση σε ό,τι είπε ο Χριστός. Οι άνθρωποι λέγουν και διορθώνουν, σβήνουν και γράφουν, προσθέτουν και αφαιρούν. Θεωρίες η μία εξαλείφει την άλλη και η άλλη την άλλη και ούτω καθεξής. Και ούτε στην αρχημός. Ό,τι είπε ο Χριστός, αυτό είναι. Δεν έκαμε λάθος. Δεν θέλει διόρθωμα. Υπηκόους θέλει να το εφαρμόσουν. Και χαράστους που θα θελήσουν να ταπεινώσει να το εφαρμόσουν και να το δεχτούν. Διότι ο Θεός ελάλησε. Δεν ελάλησε άνθρωπος.
Μέχρι πότε, του λέγει, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ακούνε τα εντολάς μου και τον νόμο μου? Είδετε, ο γάρ Κύριος έδωκεν ημίν Σάββατα την ημέρα, ταύτη, δια τούτο αυτός έδωκεν ημίν την ημέρα τη έκτη άρτους δύο ημερών. Έχει καθιερώσει αργία του Σάββατο. Γι' αυτό την Παρασκευή ρίχνει διπλό και δίδει εντολή να συλλέξεις διπλούν. Καθίσεστε έκαστος εις τους οίκους ημών, μη δεις εκπορευέστο εκ του τόπου αυτού την ημέρα τη εβδόν. Τόσο δε σοβαρό ήτο το θέμα της αργίας, που όπως γνωρίζετε είχαν καθιερώσει και οδόν Σαββάτου. 1200 μέτρα μπορούσε να περπατήσει το περισσότερο ο άνθρωπος την ημέρα του Σαββάτου. Αν στα 1205 υπήρχε ασθενής, θα λαμένει εκεί μέχρι τα πέσω ήλιος. Διαβάσατε ποτέ το Μάρκο? Όταν ο Χριστός μας έκαμε το θαύμα στην πεθερά του Πέτρου, τι έγινε τότε? Οψίας δε γενωμένης, λέγει, εγέμισε ο οίκος από ασθενείς, από χολούς κλπ. Καλά, το βράδυ περιμένετε να τους φέρετε. Ήταν Σάββατο, δεν μπορούσαν να τους φέρουν την ημέρα. Καταλάβατε? Να σηκώσεις ψωμί στο χέρι σου, καρβέλι, δεν μπορούσε να σηκώσει την ημέρα του Σαββάτου. Εντολές τέτοιες. Τι δεν κάνουμε εμείς? Τι δεν χτίζουμε εμείς? Τι δεν σαρώνουμε? Τι δεν ετοιμάζουμε? Τι δεν... Όλα δεν έχουν τη σφραγίδα του Χριστού αυτά επάνω. Γι' αυτό τόσο δυστυχία στον κόσμο, παρά τα τόσα πολλά υλικά αγαθά. Τόσο δυστυχεί ο άνθρωπος, τόσο κενός είναι, δεν είναι ικανοποιημένος, δεν είναι χορτασμένος, όλο του λείπουν. Γιατί δεν έχουν την ευλογία του Θεού επάνω. Δεν είναι σταυρωμένα, όπως τα λέγαμε. Δεν έχουν αυτά που θέλει ο Θεός. Και επωνόμασαν οι Ισραήλ το όνομα αυτού Μαν. Αυτό που βρήκαν εκεί έξω, που το κάνανε ψωμί και το τρώγανε, το ονόμασαν Μαν. Τι είναι τούτο? Τι είναι αυτό Μαν? Ινδε ως σπέρμα κορίου λευκών, το δε γεύμα αυτού ως εγκρίς εν μέλητη. Οι Ισραηλίτες, λέει, ονόμασαν τον αοράνιον άρτον τούτον Μαν. Τούτο είναι λευκόν ως σπέρμα κορίου, η δε γεύση αυτού ως τηγανίτα με μέλι. Όμως εις είπε, τούτο το ρήμα ως συνέταξε Κύριος, πλήσατε το γομόρ του Μαν εις αποθήκην εις τας γενεάς ημών. Είναι αείδωση των άρτωνων εφάγεται ημίς εν τη ερήμο, ως εξήγαγε ημάς εκ της Αιγύπτου. Τους έδωσε εντολή να κρατήσουνε, να πάρουνε από αυτό και να το φυλάξουνε στο σπίτι τους, για να μένει εις ενθύμιον στους μεταγενεστέρους, στους επερχομένους, ότι αυτό μας ετάισε, με αυτό μας έθρεψε ο Θεός τα 40 χρόνια της ερήμου. Αυτό δε που είχε δώσει εντολή ο Μωσής δεν εχάλασε. Ταυτοχρόνως έδωσε και μία άλλη εντολή και είπε Μωσής προς Αρών τον αρχιερέα, λάβε στάμνων χρυσούν ένα και έμβαλε εις αυτόν πλήρες το γομόρ του Μαν και αποθήσεις αυτό εναντίον του Θεού εις διατήρηση εις γενεάς ημών. Λάβε, του λέει, μια χρυσή στάμνα του Αρών και θέσεις αυτήν τρία περίπου κιλά από το Μαν. Τοποθέτησε την στάμνα εις τη σκηνή ενώπιον του Κυρίου ή να μείνει φυλαγμένη στας επερχομένας γενεάς σας. Άλλος τύπος εδώ. Η στάμνα είναι η Θεοτόκος και το μάνα είναι ο Χριστός. Γι' αυτό μέσα στον ναόν που υπήρχαν και τα άλλα σύμβολα της Παναγίας μας, η ράβδος, η βλαστήσασα που δείχνει την παρθενία της και τη λοχεία της, οι πλάκες του Μωσέως που είναι ο Χριστός, η Παναγία με το Λόγο του Θεού επί των λιχνίων πλακών, η επτάφωτος λιχνία, το χρυσούν θυμιατήριο, όλα αυτά τα πράγματα ήσαν τύποι Θεοτόκου. Και η στάμνα είναι τύπος Θεοτόκου, η οποία το μάνα φέρουσα, όπως λέει η ωραία στον κανόνα που διαβάζουμε
όταν λέμε τους χαιρετισμούς κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Πάρε και εσύ λοιπόν, του λέει Αρών, και βάλ το μέσα, και υπήρχε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου στα Άγια των Αγίων. Και αν διαβάσετε το Ζήτα και το Ήτα κεφάλαιο προς Εβραίους, το επικαλείται αυτό μαζί με τα άλλα ο Παύλος στους πατριώτες του για να του δείξει την άσπορον σύλληψη και τους τύπους που υπήρχαν γύρω από το Χριστό που θα αναγεννηθεί ασπόρος εκ Παρθέν. Ον τρόπον συνέταξε Κύριος το Μωσή και επέθηκε να αρών εναντίον του μαρτυρίου εις διατήρησιν. Ιδέ οι Ισραήλ έφαγον το μαν έτη τεσσαράκοντα έως ήλθον εις γην οικουμένην. Εφάγωσα το μαν έως παραγένοντο εις μέρος της Φινίκης. Δηλαδή οι Ισραηλίτες έφαγαν το μάνα 40 έτη εν διερήμο, μέχρι ότου ήλθον εις χώραν κατοικουμένην υπό των ανθρώπων. Έφαγον το μάνα μέχρι ότου ήλθον εις την γην Χανάν, μέχρι που μπήκανε για τη γη της Επαγγελίας. Όλα τα χρόνια αυτά καθ' ημέραν, ούτε απεργία, ούτε βλάβη, ούτε έλλειψη καυσίμων, ούτε πρώτων υλών. Καθ' ημέραν βεβαιώντες εξήρχοντο και εσύνεζον την καθημερινή τους τροφήν. Ο Άγιος Αυρόσιος ο Μεδιολάνων λέγει, έδωκεν ημίν ημερήσιον των άρτων και επίησαμεν εμείς ενιάψιον. Μας τον έδωσε για κάθε μέρα και τον κάναμε για μια φορά το χρόνο, για το χρυσό δοντάκι, για τα χρόνια πολλά και του χρόνου. Για κάθε μέρα. Όπως λοιπόν οι Εβραίοι ετρέφοντο 40 χρόνια στην έρημο, μέχρι που εισήλθαν στη γη της Επαγγελίας και τότε σταμάτησε να ρίχνει ο ουρανός, έτσι για τον καθένα από μας, διερχόμενοι από εδώ από την έρημο αυτή, μας τρέφει με το δικό του μάνα. Το μάνα το τότε είναι το σώμα του Χριστού σήμερα. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι μελετάτε. Όσοι δεν μελετάτε, σας υπενθυμίζω. Ιωάννης 6:31 λέει: «Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο, καθώς εστίγε γραμμένον, άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν». Ουράνιος άρτος ήτο το μάνα. Δεν το κάνανε κλαδιά, δεν το έκανε η φύση. Το πνεύμα το Άγιον του το έδιδε. Ουράνιον άρτον έδωκεν λέγει αυτής. Είπε δε αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν λέγω ημίν. Ούμος εις δε έδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού. Δεν σας τον έδωσε λέγει, όμως εις τον άρτον. Αλλο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο Θεός λέει τον έδωσε, ο πατέρας μου τον έδινε αυτόν τον άρτον. Ο γαράρτος του Θεού εστίν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδού στο κόσμο. Αυτός ο άρτος ξέρετε ποιος είναι, αυτός που κατέβει από τον ουρανό και δίδει ζωή στον κόσμο. Ο μη λαμβάνων λοιπόν τον άρτον τούτον ζωήν δεν έχει. Στο ίδιο κεφάλαιο στίχος 48 λέγει: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον ταυτοχρόνων. Ούτως εστίν ο άρτος εκ του ουρανού καταβαίνων, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ του άρτου τούτου ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε ον εγώ δώσω η σάρξ μου εστί, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής». Ο άνθρωπος που δεν κοινωνεί αφήνει τη ζωή στην άκρη και νομίζει ότι είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός νεκρός. Είναι δηλαδή ένας από εκείνους
που έλεγε ο Χριστός μας όταν του ζήτησε άδεια να πάει να χάψει τον πατέρα του. Δώσ' μου, λέει, άδεια, πέθανε ο πατέρας μου στο χωριό να πάω. Όχι, του λέει, δεν θα πας. Και ποιος θα τον θάψει τον πατέρα μου? Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Υπάρχουν νεκροί με γραβάτα στο χωριό σου που θα τον θάψει τον πατέρα σου. Εσύ έλα κοντά. Ναι, αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Ότι δυσκολεύομαι την ανάπτυξη της ψυχής μας όταν δεν προσερχόμεθα συνεχώς στο μυστήριο. Ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο για να γίνει ένα με τον κόσμο. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο άνθρωπος. Δεν εννοείται Χριστός και πιστός ξεχωριστά. Επιτρέψετε μου να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις Αγίων ανθρώπων επάνω στο θέμα αυτό. Πώς λέγεται η Θεία Μετάληψη παροιμήν? Κοινωνία. Θα κοινωνήσω. Τι είπα να πει θα κοινωνήσω? Κοινωνία δε δια το κοινωνήνι μας δια αυτής το Χριστό. Διότι επικοινωνούμε δια αυτής της μεθόδου με το Χριστό. Και μετέχειν αυτού τη σαρκώστε και τη θεότητα. Όταν κοινωνήσω, μετέχω τη σαρκώστε του Χριστού και τη θεότητα του Χριστού. Κοινωνήν δε και ενούστε και αλλήλεις δια αυτής. Και ενώνεται ο άνθρωπος. Επειδή γάρ εξ ενός άρτου μεταλαμβάνομεν πάντες εν σώμα Χριστού και εν αίμα και αλλήλων μέλη γινόμεθα, σύσσωμοι Χριστού σχηματίζονται. Όταν κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο, δεν γινόμεθα ένα με το Χριστό μόνο, και όχι κοινωνούμε, γινόμεθα ένα μεταξύ μας. Δια της Θείας Μεταλήψεως ενσωματούμεθα εις το σώμα του Χριστού, και ο Χριστός ενσωματούται εις το ημέτερον σώμα. Δεν είναι κοκά, δεν είναι χρόνια πολλά, δεν είναι χρυσοδοντάκι. Είναι σε ένα με το Χριστό. Ένα γίνεται ο άνθρωπος με το Χριστό. Ο Χριστός είναι σώμα ημάς εαυτού επίησε. Ο Χριστός τον έκαμε τον άνθρωπο που κοινωνεί σώμα δικό του. Σώμα ημίν το εαυτού μετέδωκε. Κοινωνώντας ο άνθρωπος γίνεται σώμα Χριστού και ο Χριστός γίνεται σώμα ανθρώπου. Παίρνει άνθρωπο και του μεταδίδει σώμα και τον κάνει ένα. Είναι από ομιλίες του Χρυσοστόμου αυτού. Πάντες Χριστός είσαι γένεστε σώμα αυτού όντες. Όλοι μας, λέει, γινόμαστε Χριστό σώμα δικό του μέλη. Ένα σώμα είναι ο Χριστός με όλους τους πιστούς του πραγματικούς που μένουν εν αυτό. Όπως λέγει ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Πρόκειται λοιπόν περί ενώσεως μετά του Χριστού. Ουδέ γάρ ήρκες εν αυτό το γενέστε άνθρωπο. Δεν ήρκες, τι λέει, να γίνει μόνον άνθρωπος. Τώρα πιστήνε και σφαγίνε, αλλά και αναφύρει, μας ανακατεύει εαυτόν ημίν, με τον εαυτόν του γινόμεθα ένα μαζί. Και ούτε πίστη μόνον, αλλά και αυτό το πράγματι σώμα ημάς αυτού κατασκευάζει. Μας κάνει σώμα δικό του ο Χριστός. Ο Χριστός ανέμειξε εαυτόν ημίν και ανέφερε το σώμα αυτού εις ημάς. Είναι εν τι υπάρξομεν, να γίνουμε ένα. Καθάπερ σώμα κεφαλή συνημένο. Το σώμα είναι ενωμένο με το κεφάλι. Ο πιστός είναι ενωμένο με το Χριστό.
Ο πιστός είναι το σώμα και ο Χριστός είναι το κεφάλι. Και είναι ο κυρίαρχος. Και κάτω πάλιν κατέβη. Ούχ απλώς μιγνείς εσύ, αλλά και συμπλέκομαι. Δεν κατεβαίνω, λέει, κάτω ο Χριστός, απλώς να ανακατευτώ μαζί σας, αλλά να συμπλεκτώ μαζί σας, αλλά και συμπλέκομαι και τρώγομαι και λεπτύνομαι κατά μικρό. Είναι απολύ η ανάκραση γέννηται και η μίξη και η ένωση. Να γίνει τελεία συγχώνεσης πιστού και Χριστού. Καταδέχουμε, λέει, και να με τρως, όχι μόνο με σφάγει, όχι μόνο να γίνει άνθρωπος, αλλά να με αλέσεις, λέει, να με αφομοιώσεις, να γίνουμε ένα πράγμα. Όπως είναι η φωτιά με το σίδερο, έτσι είναι ο πιστός με τον Χριστό, ο πραγματικός. Τα γάρ ενούμενα ενικείς έστηκαν όρις. Εγώ δε συνεφαίνω μέσα. Ουβούλομαι λοιπόν είναι τι μέσον. Δεν θέλω να υπάρχει, λέει, μεταξύ μας κάτι. Εν είναι βούλομαι τα αμφότερα. Να γίνουμε ένα πράγμα οι δυο μας, λέει. Αυτό θέλω εγώ. Αυτό επιθυμεί ο Χριστός. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί τα μέλη του να τα κάνει μέλη πόρνης. Πώς λέει ο Παύλος, δεν έχεις δικαίωμα τα μέλη του Χριστού να τα κάνεις μέλη πόρνης, μέλη μυχού και ούτω καθεξής. Δεν έχεις δικαίωμα, δεν ειδικά. Ταυτοχρόνως ο άνθρωπος με τον πιστόν γίνεται σύσσωμος, ένα σώμα. Πρώτος αυτός ο Κύριος πρωτίστως και κοινώνει και σαρκός και αίματος. Πρώτος αυτός πήρε τη σάρκα και το αίμα του ανθρώπου. Κατόπιν επίησε ημάς κοινωνούς ισόμους αυτού δια της κοινωνίας του σώματος και του αίματος. Πρώτα αυτός πήρε και έγινε άνθρωπος και κοινώνει και σαρκός και αίματος επί τα παιδεία, όπως λέγει ο Παύλος Εβραίος στο Β 14. Τώρα, λέει, αυτό το ανθρώπινο σώμα και αίμα που πήρε το αγίασε και το δίνει ξανά στον άνθρωπο να τον ενώσει αγιασμένο, να τον κάνει ένα. Σύσσωμη είμεθα, έχομεν ενσωματωθεί εις το σώμα του Χριστού και είμεθα εν σώμα με ταυτού. Εννοήσομεν φυσί τίνον κατεξιώθημεν εμείς και ο Χριστός ένεσμεν. Και το τελευταίο που είναι από μια ομιλία της προς Εφεσίου του Θείου Χρυσοστόμου λέει: ουδέ γάρ απλώς το σώμα αυτού έδωκεν, αλλά επειδή η προτέρα της αρκός φύσης η απογίδια πλαστήσα από της αμαρτίας έφτασε νεκροθύνε και ζωής γενέστε έρημος, ετέραν όσαν υπη της μάζαν και ζήμην επισήγαγε την εαυτού σάρκα, φυσίουσαν την αυτήν αμαρτία δε απειλαγμένη και ζωή γέμισαν. Διότι, λέει, ο άνθρωπος ήταν γεμάτο αμαρτίες και λοιπά, την πήρε αυτή την ανθρωπίνη φύση, την αγίασε αυτός, την εζήμωσε, την έκανε μια ζήμη και ξανά την έδωσε απειλαγμένη και με ζωή γεμάτη, την έδωσε πάση αυτής μεταλαμβάνει. Είναι ατάστη τρεφόμενη, προσέξτε μια λέξη που βάζει, τρεφόμενη. Εμείς είμαστε τρεφόμενοι δια του σώματος και του αίματος. Εμείς είμαστε γευόμενοι. Εμείς γευόμεθα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν τρεφόμεθα. Δεν το έχουμε καθημερινή τροφή. Είτε διότι δεν καταλαβαίνουμε, είτε διότι ζούμε στην αμαρτία, είτε διότι μας το δυσκολεύουν οι Άγιοι Ιερείς ή οι Αρχιερείς. Δεν είμαστε τρεφόμενοι εκ του σώματος και του αίματος. Είμαστε γευόμενοι. Και την προτέραν αποθέμενη την νέκραν, η ζωή την αθάνατον. Δια της τραπέζης ανακεράσον εν τάφτης. Δια της τραπέζης αυτής που παρατίθεται το μάνα, το ουράνιο, το σώμα του Χριστού, κάνει τον άνθρωπο μια καινούρια φύση, μια καινούρια ζωή και ούτω καθεξής. Ως ούν λοιπόν του Θεού της ημετέρας φύσεως, ούτως εμείς της ουσίας αυτού. Όπως πήρε, λέει, τη δικιά μας τη φύση και έγινε άνθρωπος, εμείς παίρνουμε την ουσία τη δικιά του. Και ως ημάς εκείνος έχει εν εαυτό ούτω και εμείς αυτόν έχουμε εμείς. Και όπως αυτός, λέει, μας έχει μέσα του, έτσι πρέπει να έχουμε και αυτόν μέσα του. Και τότε δεν φοβάται ο άνθρωπος. Εφαρμόζεται εκείνο που λέγει στη συνέχεια: και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα.
Ναι, αυτό είναι το θέμα το σοβαρό, το οποίο είναι και καλυμμένο όπως θέλετε. Γι' αυτό δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω. Διαβάστε το θέμα, το έχω γράψει, το αντίδοτο θανάτου. Πάρτε, ξεφυλίστε το.